Σέβα που βαθμολογήθηκε με 54-083. Η Μορφούλα χθες πήρε 26-016 στο Σχοινάκι και 27,366 στις Κορίνες. Και σήμερα θα αγωνιστεί στα άλλα δύο όργανα, δηλαδή το Στεφάνι και την Μπάλα, διεκδικώντας με αξιώσεις μετάλλιο στη διοργάνωση. Άλλες δύο Ελληνίδες αγωνίστηκαν χθες και τα μηνύματα που άφησαν ήταν πολύ ενθαρρυντικά για το μέλλον. Η Ελίνα Ανδριόλα ήρθε δέκατη στα δύο πρώτα όργανα με 50,508, 25,08 στο Σχοινάκι και 25,450 στο Στεφάνι. Λίγο νωρίτερα αγωνίστηκε και στο Σχοινάκι, όπου βαθμολογήθηκε με 26,500. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε λίγο αργότερα την προσπάθειά της. Και η Θάλια Παλιαρούτα κατετάγει 14η με 48,808 βαθμούς, 23,183 στο Στεφάνι και 25,625 στην Μπάλα. Αυτά συνέβησαν χθες στο ατομικό, μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων οργάνων. Το δεύτερο γκρουπ αγωνίζεται στο τρίτο όργανο. Θα ολοκληρωθεί αυτό γύρω στις 5 και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει την προσπάθειά της η ομάδα του Ensemble, που θα αγωνιστεί στα τρία Σχοινάκια και τις δύο Μπάλες. Η Μορφούλα Ντόνα με την Θάλια Παλιαρούτα θα αγωνιστούν από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 στα άλλα δύο όργανα, για να ολοκληρωθεί το σύνθετο ατομικό. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους τελικούς